σας, είμαι η Νατάσα Μπερέκου, Beauty Editor του The Life και σήμερα είμαι πολύ χαρούμενη γιατί κοντά μας είναι ο Γρηγόρης Πυρπύλης, official makeup artist της Maybelline New York. Γεια σου Γρηγόρη! Καλησπέρα Νατάσα, καλησπέρα The Life! Λοιπόν, Γρηγόρη, σήμερα έχουμε έναν μαραθώνιο ομορφιάς, διότι πριν ήμασταν μαζί, κάναμε το Life Beauty Chat. Ακριβώς. Και από τις πολλές ερωτήσεις που μας ήρθαν μεταξύ άλλων ήταν και πώς να φρεσκάρουμε το μακιγιάζ μας κατά τη διάρκεια της ημέρας. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει πρόβλημα σε αυτό, έτσι δεν είναι? Υπάρχει πρόβλημα γιατί οι περισσότερες γυναίκες αυτό που κάνουν είναι πάνω σε αυτό που ήδη υπάρχει από το πρωί να προσθέτουν πράγματα. Mm-hmm. Και αυτό είναι μεγάλο λάθος γιατί φαίνεται αυτό πάνω στην επιδερμίδα, αρχίζει και θαμπώνει. Έχω φέρει λοιπόν μαζί μου κάποια προϊόντα τα οποία τουλάχιστον προσωπικά με προβληματίζουν όταν τοποθετώ στην επιδερμίδα μου. Mm-hmm. Για παράδειγμα, το βασικό μου πρόβλημα και όπως μας είπαν και οι αναγνώστες Γρηγόρη, είναι το make-up. Τι το κάνεις, το βγάζεις, βάζεις καινούριο? Στην ουσία, Νατάσα, αυτό που πρέπει οι γυναίκες να προσέχουν είναι ότι στο μακιγιάζ που ήδη υπάρχει από το πρωί, mm-hmm. αυτό που πρέπει να κάνουν με το make-up είναι με ένα μικρό μαντιλάκι υγρό να ταμπονάρουν το πρόσωπό τους, γιατί ούτως ή άλλως θα έχει υπάρξει μια αλλίωση στο μακιγιάζ. Θα ταμπονάρουν λοιπόν το πρόσωπο, δεν θα το τρίψουν για να μην το ερεθίσουν, οπότε θα αφαιρεθεί όσο πρέπει από το make-up και θα συμπληρώσουμε λίγο περισσότερο από αυτό που είχαμε βάλει το πρωί. Ωραία. Σου έφερα λοιπόν το make-up. Λοιπόν, βάζουμε πολύ λίγο στο χέρι μας. Και με ένα πολύ μικρό πινέλο του μακιγιάζ θα κάνουμε στην ουσία θα κάνουμε ένα πολύ μικρό πέρασμα σε όλο το πρόσωπο. Με τα κορίτσια που έχουν πάρα πολύ λιπαρή επιδερμίδα, γιατί και από τα μηνύματα που μας έρχονται πάρα πολλές mm-hmm. από εσάς έχετε λιπαρή επιδερμίδα, τι γίνεται, τι πρέπει να κάνουν? Οι περισσότερες γυναίκες στη Μεσόγειο mm-hmm. έχουν λιπαρή επιδερμίδα, οπότε δηλαδή οι Ελληνίδες, ο μέσος όρος έχει περισσότερο λιπαρή επιδερμίδα παρά αφυδατωμένη, ξηρή. Αυτό που έχουν να κάνουν είναι να επιλέγουν foundation τα οποία είναι ειδικά για λιπαρές επιδερμίδες. Mm-hmm. Εγώ για παράδειγμα χρησιμοποιώ το Dream Satin, αλλά μπορούν, αν είναι και πιο λιπαρή επιδερμίδα, να δουλεύουν σε μορφή mousse, για παράδειγμα το Dream Matte Mousse. Κατάλαβα, το οποίο γενικότερα απορροφά έχει μέσα πούδρα, ακριβώς, έχει μέσα πούδρα και απορροφά περισσότερο τη λιπαρότητα από οποιοδήποτε άλλο foundation. Λοιπόν, κάνουμε ένα ελαφρύ πέρασμα σε όλο το πρόσωπο, σε όλη την επιφάνεια, διατηρώντας τα μάτια όσα έχουν. Ωραία, δεν τα πειράζουμε καθόλου ακόμα. Μυστικό νούμερο 1, πρώτα αφαιρούμε τα μποναριστά με μία χαρτοπετσέτα. Ή με ένα υγρό μαντιλάκι. Και μετά απλώνουμε το make-up όπως μας έδειξε ο Γρηγόρης. Πολύ λιγότερη ποσότητα από αυτό που χρησιμοποίησαμε το πρωί. Ωραία. Πούδρα έχω φέρει μαζί, θα ξαναβάλω? Βέβαια, πούδρα, εννοείται ότι θα ξαναβάλουμε. Έχει μέσα η πούδρα η συγκεκριμένη σφουγγαράκι, το οποίο θα πάμε στο TAF, στο λεγόμενο TAF, δηλαδή στο κέντρο του προσώπου, στο μέτωπο και στη μύτη, ταμποναριστά και αριστερά και δεξιά από τη μύτη, εκεί που είναι πιο έντονα τα σημεία της λιπαρότητας, που φαίνεται πιο έντονη η λιπαρότητα και πιο αντιαισθητική. Mm-hmm. Γιατί εδώ να έχουμε γελάδες είναι ωραίο. Η Βανέσα, η φίλη μας, έχει έρθει μακιγιαρισμένη από το πρωί. Από το πρωί. Ουσιαστικά της κάνουμε ένα real retouch, όπως πρέπει να είναι. Ακριβώς. Λοιπόν, με το σφουγγαράκι τελειώνουμε τη βάση. Ωραία. Και έχουμε matte το TAF, αυτό εδώ το σημείο. Και εδώ πέρα είπαμε ότι δεν μας πειράζει να υπάρχουν γυαλάδες, γιατί βγάζουν και αυτή την αίσθηση της φρεσκάδας και του σωστά ενυδατωμένου προσώπου. Ωραία. Ένα δεύτερο πράγμα, Γρηγόρη, που παρατήρησα και από τις ερωτήσεις που μας έρχονταν, είναι ότι οι γυναίκες έχουν το μεγαλύτερο πρόβλημα με την περιοχή γύρω από τα μάτια. Mm-hmm. Και είναι κάτι το οποίο προσωπικά μου συμβαίνει πάρα πολύ συχνά. Δηλαδή, έρχομαι στο γραφείο αρκετά νωρίς και εκεί γύρω στο απόγευμα η σκιά έχει εξαφανιστεί. Αυτό λογικά γίνεται γιατί δεν έχεις κάνει μια καλή προετοιμασία στην περιοχή των ματιών. Και τι εννοώ? Εννοούμε μια πολύ καλή ενυδατική, η οποία θα απορροφηθεί σωστά από την επιδερμίδα σου και από την περιοχή των ματιών. Και στη συνέχεια, καλό είναι εδώ, για παράδειγμα, για κλείσε μου λίγο Βανέσα, σε αυτό το σημείο, καλό είναι να μην βάζετε και make-up και concealer που βάζουν πολλές γυναίκες πάνω από τα μάτια. Ένα πολύ σημαντικό λάθος που κάνουμε πολλές.
Μαζεύεται αρκετή ποσότητα των δύο προϊόντων και έτσι, βάζοντας μετά επάνω τη σκιά ή το μολύβι, mm-hmm. αρχίζει και αλλοιώνεται μετά από κάποια ώρα με τη θερμότητα που αναπτύσσεται στην περιοχή. Οπότε μαζί μου έχω φέρει ένα κονσίλερ. Το οποίο θα χρειαστούμε τώρα. Λοιπόν, αφού βάλαμε και τη βάση και την πούδρα, θα πάμε σε αυτό εδώ το σημείο, κάτω από τα μάτια. Θα δημιουργήσουμε. Βλέπετε, κορίτσια, που τοποθετεί ο Γρηγόρης το κονσίλερ. Δεν το τοποθετεί σε όλη την περιοχή κάτω από σε όλη την εμφάνιση. Ακριβώς. Τα βάζουμε. Δημιουργούμε ένα φωτεινό τρίγωνο, όπως είχαμε ξαναπεί και σε παλαιότερο βίντεο. Λοιπόν, και το δουλεύουμε μετά είτε ταμποναριστά, σβήνοντας προς τα έξω. Ωραία. Θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα φωτεινό τρίγωνο κάτω από τα μάτια. Με αυτόν τον τρόπο αφαιρούμε και ό,τι έχει πέσει πάνω από τις σκιές όλη την ημέρα και ξεκουράζουμε και καθαρίζουμε την περιοχή. Ωραία. Και φροντίζουμε να σβήνει πολύ ωραία μέσα στην επιδερμίδα. Γρηγόρη, να σου κάνω μια ερώτηση βασική. Πες μου. Πολλά κορίτσια δεν έχουν πινέλα μέσα στη τσάντα τους και δικαιολογημένα γιατί τα πινέλα είναι κάπως ακριβά. Βλέπεις. Το αφήνουμε. Θα μου δείξεις λοιπόν άλλη τεχνική για τον κονσίλερ. Με τα δάχτυλά μας, τα μποναριστά, με τον παράμεσο, κάνουμε την ίδια κίνηση. Τα μπονάρουμε και έτσι μένει πολύ πιο σταθερό το κονσίλερ. Δεν θα λιωθεί κατά τη διάρκεια της υπόλοιπης ημέρας και μένει και πιο σταθερό. Τέλεια. Και αμέσως το βλέμμα της Βανέσας φαίνεται πολύ πιο ξεκούραστο. Mm-hmm. Και έχουμε φροντίσει να έχουμε επιλέξει μία απόχρωση που να είναι 1-2 τόνους πιο ανοιχτή από την απόχρωση της επιδερμίδας. Όχι πολύ πολύ πιο ανοιχτό. Γιατί αυτό μετά, ξέρεις, κάνει αυτό το διαισθητικό εφέ, το ρακούν mm-hmm. που έχουμε πει, που είναι έντονο το λευκό κάτω από τα μάτια. Πώς μπορούμε μέσα στην ημέρα να ανανεώσουμε τη μάσκαρα? Λοιπόν, χρησιμοποίησαμε το πρωί μάσκαρα πριν φύγουμε από το σπίτι, ωραία. Για την υπόλοιπη διάρκεια της ημέρας την ξεχνάμε. Αυτό που θα κάνουμε είναι να πάρουμε ένα eyeliner σε μορφή στυλό. Λοιπόν, και πηγαίνουμε, για κλείσε μου λίγο Βανέσα. Και πηγαίνουμε και περνάμε τις βλεφαρίδες από πάνω, ρίζα. Μία-μία. Μία-μία. Και προσπαθούμε να διώξουμε όση σκιά έχει πέσει επάνω στις βλεφαρίδες κατά τη διάρκεια της ημέρας και τις ξεχωρίζουμε. Νομίζω ότι αυτό το tip είναι από τα tip που ένας make-up artist κρατάει πολύ καλά φυλαγμένα. Γρηγόρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί είναι κάτι το οποίο πραγματικά μας λύνει τα χέρια και ουδέποτε θα φανταζόμασταν. Μεγάλη μου χαρά να μοιράζομαι μαζί σας μυστικά. Το ξέρεις πολύ καλά αυτό, Νατάσα. Θεωρώ όμως ότι όλα ό,τι ανακαλύπτουμε πρέπει να το μοιραζόμαστε γιατί για τις γυναίκες δουλεύουμε όλοι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λέει ο Γρηγόρης. Λοιπόν, κάνουμε το πέρασμα στις βλεφαρίδες και έτσι φτάνουμε και σε σημεία που δεν είχαν, ίσως να μην είχαν βαφτεί κάποιες βλεφαρίδες εξ αρχής από το πρωί, αν δεν είχαμε κάνει σωστή χρήση. Σε περίπτωση και κατ' εξαίρεση πάντα, που μια γυναίκα της έχει τελειώσει η μάσκαρα, mm-hmm. μπορεί για κάνα 2 μέρες μέχρι να πάει να αγοράσει μια καινούργια μάσκαρα να ακολουθεί αυτό το τρίκ. Ναι, δεν θα της δώσει την ίδια ένταση που θα δώσει μια μάσκαρα, ωραία, αλλά θα έχει ωραίες περιποιημένες βλεφαρίδες, ώστε να μπορεί να βγει έξω και να πάει στη δουλειά της. Και αρκετά έντονη. Mm-hmm. Εδώ για παράδειγμα η Βανέσα έχει βαφτεί από το πρωί, έχει χρησιμοποιήσει μία σκιά η οποία έχει μέσα αρκετή λάμψη, ωραία. Έχει λίγο glitter. Αυτό κατά διάρκεια της ημέρας μπορεί να έχει απλωθεί λίγο γύρω στην περιοχή. Αυτό που θα κάνουμε είναι αφού έχουμε καθαρίσει την περιοχή κάτω από τα μάτια, mm-hmm. για κλείσε μου λίγο Βανέσα και δώσε μου τις σκιές, ωραία. Έχω έρθει διαβασμένη, με βλέπεις. Σε βλέπω. Λοιπόν, θα χρησιμοποιήσουμε μία γίνη παλέτα, ένα ωραίο μπρονζέ, μαζί με λίγη απόχρωση top. Κρατήστε αυτή τη λέξη κλειδί. Πολύ πολύ σύντομα θα δείτε ένα άρθρο στο The Life από τον Γρηγόρη Πυρπίλη για το τι σημαίνει top και πόσο hot trend είναι φέτος το χειμώνα. Top, για να δώσουμε ένα μικρό στοιχείο, είναι η απόχρωση του γκρι καφέ, η οποία ταιριάζει σε όλες τις επιδερμίδες, ανεξάρτητα από το τι χρώμα ματιών έχουμε, τι χρώμα μαλλιά, είναι ένα χρώμα το οποίο ταιριάζει σε όλα τα πρόσωπα, σε όλα τα μάτια. Και εσύ θεωρείς ότι είναι ένα σημαντικό τρέντ για αυτή τη σεζόν. Γκρι καφέ, εκεί παίζουμε. Ωραία. Λοιπόν, θα το δείτε σύντομα. Αφού έχουμε κλείσει τα μάτια, πηγαίνουμε και ταμπονάρουμε. Ταμπονάρουμε, δεν τρίβουμε το πινέλο επάνω στα μάτια γιατί θα μας πάρει όλο το γκλίτερ που είχε βάλει από πριν η Βανέσα και θα πέσει πάλι κάτω. Ωραία. Ταμποναριστά,
αρχή κλειστά λίγο. Τα μποναριστά για να μείνει η σκιά επάνω στο μάτι. Βλέπω ότι τοποθετείς την σκούρα σκιά σε όλη την επιφάνεια του κινητού. Ναι, από τη στιγμή που είναι και βραδινή έξοδος πλέον, mm-hmm. μπορούμε να πάμε και σε κάτι λίγο πιο δυνατό. Βλέπουμε ότι από το glitter, δουλεύοντας τα μποναριστά πάλι όπως είπαμε, μένει η γυαλάδα του glitter, αλλά στην ουσία γίνεται λίγο πιο σκούρο, λίγο πιο dark, λίγο πιο έντονο μάτι. Και το... μυστηριώδες. Mm-hmm. Και θα σταθεί και πιο σωστά τη νύχτα. Ωραία. Λοιπόν, κάνουμε το ίδιο και στο άλλο μάτι. Εδώ το τονίζω πάλι ότι πρέπει να δουλέψουμε τα μποναριστά και όχι να τρίψουμε το πινέλο επάνω στα μάτια, γιατί θα μας βγάλει εντελώς λάθος αποτέλεσμα. Λοιπόν... Δεν μας έχουν μείνει πολλά ακόμα. Έχω φέρει μαζί μου ένα μολύβι που θα ήθελα να μου δείξει ο Γρηγόρης πώς θα το τοποθετώ όταν θέλω να φρεσκάρω το μακιγιάζ μου και ένα κραγιόν το οποίο όλες έχουμε μέσα στην τσάντα mm-hmm. μας. Το δουλεύουμε πρώτα λίγο στο χέρι για να μαλακώσει περισσότερο και να γράψει πιο εύκολα μέσα στο μάτι χωρίς να κινδυνεύσουμε από την πίεση για να γράψει, να τραυματίσουμε το μάτι, γιατί το κάνουν πολλές κυρίες αυτό, ωραία. Οπότε λίγο στο χέρι το μαλακώνουμε και κοιτάμε λίγο πάνω. Τοποθετούμε μαύρο μολύβι μέσα στην εσωτερική γραμμή του ματιού, τη λεγόμενη waterline. Σήμερα το έμαθα αυτό από τον Γρηγόρη. Είναι η περιοχή του ματιού, η γραμμή, η οποία είναι υγρή μέσα, είναι το mm-hmm. η λευκή γραμμή, ωραία. Το εσωτερικό του κάτω mm-hmm. γλεφάρους. Και έχουμε βάλει λοιπόν το μολύβι μας. Πετυμένει. Όχι, δεν το αφήνουμε να στεγνώσει πάρα πολύ και δεν το αφήνουμε έτσι. Παίρνουμε ένα πινελάκι, λίγο επάνω, και πηγαίνουμε με μικρές κινήσεις αριστερά και δεξιά και θα το σβήσουμε για να δώσουμε ένταση και έμφαση στα μάτια. Θα ήθελα να σε ρωτήσω κάτι, Γρηγόρη, που φαντάζομαι ότι πολλές από εσάς θα έχετε αναρωτηθεί. Ένα τέτοιο σβήσιμο μπορώ να το κάνω με μια μπατονέτα που μπορεί να έχω πρόχειρα μαζί μου? Αν δεν έχεις ένα πινέλο, το οποίο ίσως να είναι και επαγγελματικό και να σε βοηθήσει να κάνεις τέλεια τη δουλειά σου, και μια μπατονέτα θα σου κάνει πολύ πιο ωραίο αποτέλεσμα από ότι να το αφήσεις έτσι και να μένει αυτό το μικρό μάτι το οποίο είναι και λίγο αντιαισθητικό, να βλέπεις μια γραμμή μέσα στο μάτι χωρίς να είναι σβησμένη. Ενώ τώρα ουσιαστικά το βλέμμα της Βανέσας απέκτησε αμέσως ένταση, ένα... αμέσως και μεγαλώνει. Καταλαμβάνει μεγαλύτερη έκταση το μάτι όταν σβήνει, γιατί ανοίγει σιγά σιγά mm-hmm. και καταλαμβάνει μεγαλύτερη έκταση πάνω στο πρόσωπο, οπότε μεγαλώνει τα μάτια. Δεν κλείνει. Δεν μικραίνει το μάτι, το μαύρο μολύβι μέσα στο μάτι. Και τονίστηκαν και τα μάτια τους. Και τι μένει τελευταία, Νατάσα? Εύκολο. Το κραγιόν. Ακριβώς. Λοιπόν, επειδή έχουμε τονίσει πολύ ωραία τα μάτια, εννοείται ότι στα χείλη θα κινηθούμε πιο ήσυχα. Ωραία. Επιλέγουμε, επειδή και η Βανέσα έχει σταρένια επιδερμίδα και είναι και ακόμα λίγο μαυρισμένη από το καλοκαίρι, επιλέγουμε ένα πολύ απαλό ροζ κοραλί, το οποίο είναι σε γκλώσσι υφή, τα μποναριστά πάνω στα χείλη. Δεν θέλω να μου γράψει πάρα πολύ έντονα, θέλω ίσα να αποκτήσουν τα χείλη της μια ωραία απόχρωση του κοραλί. Και το τελευταίο πράγμα είναι να βάλουμε λίγο ρουζ σε κρεμώδη μορφή, εάν θέλουμε, κάτι εξτρά, ακριβώς επάνω στα μήλα. Χαμογέλασέ μου λίγο. Ωραία. Βλέπεις ότι το ρουζ μπαίνει, όταν έχει χρώμα, μπαίνει πάνω στα μήλα. Δεν το βάζουμε πολύ χαμηλά στο πρόσωπο, γιατί έχουμε πει ότι κατεβάζει όλα τα χαρακτηριστικά του προσώπου. Και βέβαια, σε αυτό το σημείο, με μεγάλη μου χαρά, θα αναφέρω ότι όλα αυτά θα μπορούσαν να είχαν ελαχιστοποιηθεί και να μην πειράζαμε καθόλου τη βάση, εάν είχαμε χρησιμοποιήσει εξ αρχής το νέο απόκτημα, το νέο παιδί της Maybelline New York, που είναι το Super Stay 24 ώρες, ένα νέο foundation το οποίο εγγυάται πάρα πολύ σταθερό αποτέλεσμα, το οποίο διαρκεί από το πρωί μέχρι το βράδυ και δεν θα χρειαστεί πραγματικά, πίστεψέ με, Νατάσα, δεν θα χρειαστεί να κάνεις τίποτα άλλο στο μακιγιάζ. Θα μου το δώσεις, να το δοκιμάσω. Αυτό είναι δικό σου. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Και με αυτά τα πολύτιμα tips που μας έδωσε μόλις ο Γρηγόρης, είμαστε έτοιμες να φύγουμε από το γραφείο, κορίτσια, να περάσουμε μια βόλτα από το μπάνιο, να φρεσκαριστούμε και να βγούμε κατευθείαν. Ευχαριστούμε, Γρηγόρη. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.